Έχουμε μια εξέλιξη. Θα μας τη δώσει ο Γιάννης Αρβανίτης. Γιάννη, έχουμε ένα, έχουμε ένα σοβαρό, ένα σοβαρό τροχαίο. Στη μεταμόρφωση. Δυστύχημα, δυστύχημα. Λοιπόν, πριν από λίγο. Είναι δυστύχημα. Στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, 119 είναι ο κεντρικός δρόμος του. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες. Ναι, ένα δυο ταχύ έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου. Υπάρχει πληροφορία δυστυχώς. Έχουμε τρεις τραυματίες. Υπάρχει πληροφορία. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη μου, αλλά δυστυχώς μιλάμε και για άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει χάσει και τη ζωή του. Μιλάνε για ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Το ένα άτομο είναι τραυματισμένο ιδιαίτερα σοβαρά. Το δεύτερο, τα άλλα δύο άτομα είναι απλά τραυματίες. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι δυστυχώς έχει υποκύψει τα τραύματά του. Πώς έγινε το περιστατικό αυτό, Γιάννη? Από ό,τι φαίνεται, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στη στάση. Καταλαβαίνεις τώρα, 8,5 ώρα που έγινε το συμβάν, οι στάσεις δεν είναι άδειες, κάθε άλλο είναι γεμάτες κόσμο. Οι συνθήκες φυσικά θα τις δούμε τώρα, θα δει η τροχέα τι έχει συμβεί. Το παρακολουθούμε, σε λίγο θα έχουμε και ζωντανή εικόνα από την περιοχή. Ναι, ναι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι υπέκυψε ο ένας. Ναι, αυτές είναι οι τελευταίες. Το ένα άτομο ήταν σοβαρά, τουλάχιστον είναι σοβαρά. Τα άλλα δύο είναι τραυματίες, από το βαθμό δεν ξέρω. Από το News It είναι... Δικές μας φωτογραφίες. Ναι, τώρα το λέω, είναι μια φίλη τηλεθεάτρια που μας έστειλε φωτογραφίες μετά αμέσως αυτό το τροχαίο που στήριξε. Βλέπουμε και το αυτοκίνητο που έχει τις φίλες, αλλά πάνω στη στάση να πέσει τώρα πάνω στο άτομο που υπερνάει. Δεν ξεκινάμε καλά τη μέρα μας. Μπάει για μια μικρή διακοπή.